Can we get to that? Κατάλαβες τι παίζεται, έτσι. Έχω γλιτώσει τα άγγλια. Και μετά μου λέει ο Μπάμπης δεν είναι ο καλός. Σιγά. Δεν είναι θέμα. Άρα, ας πω κάτι και στον άλλο αγώνα έτσι έκανε. Δύο φορές βρέθηκε. Όχι, υπέρασπος. Πιέζουν κυρίες και κύριοι Βραζιλιανοί. Μέχρι στιγμής έχουν πατήσει καλύτερα στο Άνφι. Αυτός και μία. Τώρα μετράει. Γιατί να μην μετράει. Με τη λέξη. Ναι, με τη λέξη. Πάμε. Α, είναι και ο φωτισμός, γιατί πάνω ότι δεν βλέπεις τίποτα εκεί. Στο μπορεί, ναι. Στο παγκόσμιο. Στο μπορεί βλέπεις τέλεια. Στο παγκόσμιο, όχι στο μπορεί, λάβω στο παγκόσμιο. Έλα ρε! Και δεν μπορεί ο Ρεσιλίνιο να κάνει το 2-1. Αυτός... δεν έκανε με τον πίσω. Ναι, να βλέπω άκουμε αυτό. Ναι. Που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Μπορούσε να κάνει το φάουλ με τον πίσω. Πάμε. Τι ωραία φάουλ. Όχι ρε! Και το βγάζει ρε παιδιά στο οριζόντιο! Γεια σας.
μακριά ακόμη τη ζωή. Πιέζουν οι Βραζιλιάνοι. Μια αλλά με τον πολυχρονίο που είναι εκεί, με τσάντους του Πελέ. Αλλά τώρα φιλουμινέζει το γεράσιμο. Όχι, τι ήταν αυτό. Αλλά κρυσάκι, σμάδα εδώ κιόλα. Κόλλα. Με το καρμά. Ναι. Είμαστε, βρισκόμαστε μαζί, δεν παίζω εγώ και χάνει ο Γεράσιμος, δηλαδή, έλα, λίγο. Μια σημαντικά ξαναπέξει πρώτα μαζί μου, στον ίδιο χώρο. Έντε, ένα και θέλει να έρθει στην Ελλάδα και γρήγορα φύγουν οι δικές τρεπιτές, μαζεύουν την μπάλα από τα δίκτυα, κυρίες και κύριοι. Αυτό ήταν το σου τηλεφώνημα. Κάνει ρε φαντασμό. Παιδιά, ένα-δύο έπαιξε. Έλα! Βρήκε, συνέχισε. Ένα-δύο έπαιξε. Ένα-δύο έπαιξε. Απίστευτο, έτσι. Τρέχει ο Τζίσος. Μιλήσει, παρακαλώ. Τουλάχιστον για να βρει ο αγώνας.